Ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά για την 9η Μάη. Η 9η Μάη, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι η μέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών, την οποία διέγραψε από την ιστορία η Ευρωπαϊκή Ένωση και την ονομάζει ως μέρα της Ευρώπης. Και όχι μόνο. Στις 9 του Μάη υπήρξε η συντριβή του φασισμού, ο οποίος φασισμός γεννήθηκε και στηρίχτηκε, άλλο αν στράφηκε εναντίον μετά, από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Ακόμα και οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι αμερικανικές εταιρείες εφοδίαζαν τα γερμανικά στρατεύματα με μεταλλεύματα. Είχαν συμφωνίες. Δεν μπορεί κανένας, μιλώντας για την αντιφασιστική νίκη των λαών, πρώτα απ' όλα να αποτίσει φόρους τιμής σε όσους σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν, κλείστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε όλους, όλα τα αντιστασιακά κινήματα, εκείνη την περίοδο που πλήρωσαν με αίμα το ίδιο και η δική μας η χώρα. Όμως ταυτόχρονα δεν μπορεί κανένας να υποτιμήσει το αντίθετο μάλιστα, την τεράστια προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία συνέτριψε κυριολεκτικά το φασιστικό τέρας και πλήρωσε με 20 εκατομμύρια νεκρούς αυτόν τον πόλεμο. Και επειδή γίνεται μια προσπάθεια χωροστατούσης και πρωτοστατούσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαστρέβλωση της ιστορίας, για να δώσει ίσες ευθύνες, είναι φανερό ότι αυτό που χρειάζεται είναι ιδιαίτερα η νεολαία και οι παλιότεροι βέβαια, να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα. Γιατί αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξίσωση που κάνει των θυτών με τα θύματα, των δολοφόνων δηλαδή, και των θυμάτων των δολοφόνων, που φυσικά δολοφόνοι ήταν ο φασισμός και ο Χίτλερ, εννοούμε σαν το ναζιστικό τέρας συνολικά, το οποίο ξαναλέω γεννήθηκε μέσα από το ίδιο το σύστημα και στηρίχτηκε στην αρχή, αλλά και αργότερα, γιατί έχουμε και τα μετά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πόλεμου. Δεν πρέπει, λέω, κανένας να πέσει σε αυτή την παγίδα της διαστρέβλωσης της ιστορίας, η οποία δεν σημαδεύει το παρελθόν, σημαδεύει το μέλλον. Σημαδεύει τις νέες γενιές, δηλητηριάζει την νεολαία με ψευτιές και με διάφορες πλαστογραφίσεις της ίδιας της ιστορίας. Εμείς τιμώντας σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καταθέτουμε σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορα μνημεία σήμερα, γιατί είναι αυτές οι συνθήκες που δεν επιτρέπουν να κάνουμε μαζικές εκδηλώσεις, τιμούμε την 9η Μάη σαν ημέρα αντιφασιστικής νίκης των λαών και καλούμε τον κόσμο να διαβάσει ιστορία και όχι την πλαστογραφία της ιστορίας. Γιατί σωστά είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ιαπωνία παραδόθηκε το Σεπτέμβριο, αλλά διαπράχτηκε το πιο στιγερό έγκλημα στην ανθρωπότητα, που ήταν αχρίαστο. Ήταν ο πυρηνικός βομβαρδισμός της Χιροσίμας και του Ναγκασάκη, ενώ η Ιαπωνία ήταν έτοιμη να παραδοθεί. Σήμερα, λοιπόν, είναι πολύ επίκαιρα αυτά τα μηνύματα. Και η αναγέννηση του φασισμού έχει κοινά στοιχεία με το παρελθόν. Δεν θέλω να καταχαραστώ το χρόνο περισσότερο. Απλά θέλω να πω ότι όσοι προσπαθούν να δηλητηριάσουν τον κόσμο σήμερα και να πλαστογραφήσουν την ιστορία, να ξέρουν ότι δεν θα το καταφέρουν. Είμαστε κι εμείς εδώ.